Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε ο Λαμπάουτ Αρισονέ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την επικαιρότητα, με ό,τι έχει να κάνει με το κίτρινο και το μαύρο και όχι μόνο. Και λέω και όχι μόνο γιατί άρχισα να ακούω τις τοποθετήσεις αναφορικά με το γήπεδο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το γήπεδο για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όλος τυχαίως θα είναι κάποιες εκτάσεις, θα πάρει ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ. Εντάξει, πώς πήρε το κλειστό στην Πηλαία, εκεί, τις εκτάσεις πάλι, ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ πάλι και το εκμεταλλεύεται, τη χρήση κανονικά και όλα τα υπόλοιπα. Για τη Θεσσαλονίκη είναι αυτά, να ξέρετε, για τη Βόρεια Ελλάδα, για όλους εμάς είναι αυτά τα πράγματα που παίρνει ένα συγκεκριμένο σύλλογος. Θα μιλήσουμε λίγο για Μαυράη και τι σημαίνει αυτό για την ομάδα του Άρη. Αύριο υπάρχει φιλικό παιχνίδι για να δει ο Πάκο Ερέρα την κατάσταση του Σιώπη και του Μαρτίνες αλλά και του Βίτορ, των τριών παικτών που είναι τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Την Κυριακή το πρωί είναι τα εγγένεια του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης, μετά από αρκετό καιρό η ΔΕΘ αποκτά και πάλι κυτρινόμαυρο χρώμα. Το Σάββατο, όσοι θέλετε, βαφτίζω ο Ιντζόγλου, παιδιά, εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, να πάτε μια βόλτα. Στο μπάσκετ έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, έχουμε ακόμα πραγματάκια να δούμε. Η ομάδα προετοιμάζεται υπό τις οδηγίες του κυρίου Αγγέλου και είναι θετικό ότι δεν ακούγεται τίποτα. Σε λίγο θα ανεβάσουμε στο Λαμπάουτ Άρης τις ρυθμίσεις, τις κυκλοφοριακές, γιατί δεν φτάνει που θα έρθει ο Τσίπρας με τον Καμένο στην πόλη, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι για το πώς θα έρθουν αυτοί. Μηνυματάκια, FM και ενώ αποστολή στο 54526. Μια που είπα μπάσκετ, να ξέρετε ότι από Δευτέρα θα σας έχω εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης την επόμενη Τετάρτη εντός έδρας. Τώρα δεν θυμάμαι τους Τούρκους πώς λέγονται η ομάδα, καλή ομάδα είναι. Αυτή η Ινσταμπούλ κάτι πώς τη λένε αυτή η περίεργη, όπως τη λένε, και δηλαδή Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Την άλλη Τετάρτη έχει σημασία ότι είναι το παιχνίδι, στο Νικ Γκάλης Χολ. Από Δευτέρα θα έχουμε εισιτηριάκια για να πάτε και να παρακολουθήσετε την προσπάθεια, την πρώτη προσπάθεια των παικτών του Αγγέλου, να πάρουμε μια εικόνα και από τον μπασκετικό Άρη. Αλλά κάνει ο Καρυπίδης μεταγραφές, κάνει εδώ ο φίλος μου Ιβάν μεταγραφές, κάνει ο Μαρινάκης μεταγραφές, ο Μελισανίδης δεν κάνει μεταγραφές. Σας έφαγε όλους για μία ακόμη φορά η Arsenal. Η Arsenal, η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού Jaden Adebiba, για όσα αναρωτιέστε γιατί σημειώνω μια μεταγραφή ενός Νιγηριανού στην Arsenal, δεν είναι το γεγονός ότι αρχίζει από R το όνομά της, δεν είναι το γεγονός ότι είναι Νιγηριανός, έχει και πολύ ωραία φωτογραφία, το γεγονός είναι ότι ανακοίνωσε την απόκτηση του 9χρονου. Καλά ακούσατε, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση 9χρονου ποδοσφαιριστή. Αυτό σημαίνει υποδομές και μεταγραφές από μωρά. Το πιο καλό ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον έχουν με φανέλα, το κανόνι πίσω και στυλό να υπογράφει. 9χρονο ρε ζεις, 9χρονο. Πού υπέγραψες, σε ζωγραφιά? Τι έκανες, σχεδίασε ένα κανόνι? Μια μπάλα, ένα γήπεδο, τι έκανε? Βλέπω μαύρο στυλό στο χέρι. Ο 9χρονος Jaden Adebiba. Άντε και δανεικό στον ΠΑΟΚ. Για το φίλο το Γιάννη που ρωτάει σε σχέση με την Σουίτα. Εντάξει ρε παιδιά, ήθελε ο Τόμ να πάρει μια Σουίτα. Ήθελε να βάλει και μια χορηγία. Ήθελε να πάρει και την ομάδα. Τώρα, όταν έχεις πολύ χρήμα, είναι φυσιολογικό να πηγαίνεις κιόλας και να λες πόσο κάνεις σου τα Καρυπίδη, εσύ που δεν έχεις λεφτά. Σε λέω Καρυπίδη 25 χιλιάρικα, 16 χιλιάρικα, 35, 30, 28, 42, τέλος πάντων αυτή η σουίτα συμφωνήθηκε, ήταν τις μεγάλες, τις δεκάρες, στα 25.000 ευρώ για να δει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ο Τόμ όσα είναι εδώ στην Ελλάδα και η παρέα του. 25 χιλιάρικα για. Οι φωτογραφίες φυσικά και η αβαντουά, πήρε σουίτα ο Τόμ, βοηθάει ο Τόμ, μπράβο τον Τόμ, με λεφτά του Τόμ και όλα, Τόμ και Τζέρι και τα λοιπά όλα αυτά,
πρώτη γραμμή. Τώρα πέρασε λίγος καιρός και ο Τόμ που όντως πέρσι βοήθησε και έδωσε καμιά 130, 140, 150 χιλιάρικα και βοήθησε πραγματικά ο άνθρωπος και ο Άρης πρέπει να τον ευχαριστεί για τη βοήθεια και τη συνδρομή του πέρσι στη Β' Εθνική. Προφανώς είδε ότι δεν μπορεί να αγοράσει την ομάδα και πώς την αγοράσει εδώ το μεταξύ μας με 8 δόσεις σε 8 χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, θα δίνε δηλαδή τώρα 500, τώρα που μιλάμε, και θα έπαιρνε αμέσως 2,5 εκατομμύρια από την ΕΡΤ, συν τα εισιτήρια, συν όλα αυτά τέλος πάντων, και θα δίνει άλλα 500 του χρόνου. Μετά θα περνούσε ένας χρόνος, θα δίνει άλλα 500. Μετά άλλος ένας χρόνος 500. Και μετά, δηλαδή σε 5 χρόνια θα είχε δώσει τον Καρυπίδη αυτά που πήρε ο Καρυπίδης από το τηλεοπτικό φέτος. Αν τα είχε δώσει. Και παίρνει σουίτα. Όταν ακόμα είναι, θα πάρεις, δεν θα πάρεις τον Κανακούδη. Να, θα πω τον προπονητή. Τι να σου πω, ρε Τόμ, όμως ο προπονητής ό,τι πει. Θα πάρεις τον Κανακούδη. Δεν γίνεται να μην πάρεις τον Κανακούδη. Και η χορηγία, αν πάρεις τον Κανακούδη, θα έρθει και τα λοιπά. Πες και τον Πάκο εκεί και τα λοιπά. Πάει ο Καρύπ στον Πάκο. Λέει ο Πάκο, τρελός είσαι. Έστε λοκό. Και σκεφού Κανακούδη. Κανακούδη, με Νέντεθε Βαλεριάνο έχω. Δεν θέλω. Ένα και το Τζουμάνι σου. Δεν σου είπαμε το Τζουμάνι, δεν θέλω άλλο παίκτη εκεί. Έχω με Νέντεθε Βαλεριάνο. Δεν θέλω. Νοκονόσκο. Δεν γνωρίζεις, ναι. Κονόσκο γνωρίζω. Μπράβο, ναι. Ωραία, ιταλικό. Ένα δεν πειρά. Ό,τι θυμάμαι, λέω. Μα λέει ο Καρυπίδης, λεφτά μας δώσει κανένα 200, θα πάρουμε χορηγία αυτό, θα τον πληρώσει και όλα και τον κακού, θα πάρει και μια σουίτα 25 εκεί. Και λέει την ατάκα ο Πάκο, την είχε κλέψει από Έκτορ, Ραούλ Κούπερ, Καρύπ, no mucho más, no mucho más. Παίρνει ο Καρύπ τον Τόμ, λέει, no. Τι νόρεση, χορηγία, εγώ θα βάλω αυτό. Νο. Δεν τέλει. Τι δεν τέλει. Υπάλληλος είναι, πες του. Ω, Τόμ, προπονητής είναι. Κουμάντο εκεί κάνει ο προπονητής. Νο, προπονητής, νο και εγώ. Α, δεν θα βάλω τη χορηγία άμα δεν παίξει ο Κάνα. Δεν θα βάλεις τη χορηγία αν δεν παίξει ο Κάνα. Μην τη βάζεις τη χορηγία. Δεν τα θες τα λεφτά, δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά. Έχω γουάνκ. Με τη σουίτα τι θα γίνει, δεν την αγοράσω τη σουίτα. Αυτό ήταν πριν ένα μήνα. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασε και η άλλη εβδομάδα. Τόμ, τα λεφτά τη σουίτα, ναι, τώρα την άλλη εβδομάδα το αυτό και τα λοιπά. Ξαναπερνάει, δεν τον παίρνει ο Καρύπ χθες. Τι θα γίνει Τόμ με τη σουίτα. Να έχω να δώσω και λεφτά στον Ηρακλή τώρα γιατί πάω και εκεί, γιατί αγαπάω και τον. Αγαπούσα τον Άρη, ήμουν από μικρό Αριανό. Είπαμε και 5 ιστορίες. Από μικρό που Άρη, στην Κατερίνη, Αριανή είμαστε όλοι και τα λοιπά. Τώρα γίναμε Ηρακλή. Ηρακλή ο Μούσου του και τα λοιπά. Δεν θα την πληρώσω την. Δεν θα την πληρώσω. Είπε, ακόμα δεν έχω αυτά. Θα τα στείλω να τα κάνω. Του λέω, Καρύπ, άστο αγόρι μου. Δεν θα τη χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την πάρω, τη δω σε κάτι φίλους μου. Αυτή είναι η ιστορία. Σας την είπα λίγο έτσι πιο παραστατικά. Δεν υπάρχει λοιπόν σουίτα. Όλοι όσοι κάνατε την αβάντα, ξεκάντε την τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε στο γεγονός ότι ο Άρης επανέρχεται εκεί που πρέπει να είναι, στα στάνταρ του ενός τεράστιου συλλόγου. Αυτό ως κατάσταση, ως καθημερινότητα έπαψε να υπάρχει τα 4 χρόνια στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Ήρθαν και πέρασαν από το σύλλογο άνθρωποι και βέβαια προς τιμή του ο Μυροφορίδης ήταν ο μόνος που είχε τα κάκαλα να το πει και ως πάνω σε δεύτερο βαθμό που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το Βικελίδης. Με τον Άρη εκεί ψηλά. Μου θυμήθηκε ένα σύνθημα γι' αυτό. Αλλά δεν κάνει να το πω. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι ο Άρης δεν είναι ο Άρης της Γάμα Εθνικής. Οι απαιτήσεις έχουν ανέβει και πηγαίνουν στο επίπεδο το ανάλογο που ο σύλλογος σου δίνει το δικαίωμα να σκεφτείς και να πράξεις. Δεν θα μπορούν τα καραγκιουζιλίκια πλέον να υπάρχουν. Και δεν αναφέρομαι φυσικά σε καμία των περιπτώσεων στον κύριο Τόμ, ο οποίος πέρσι ο άνθρωπος ήταν κύριος, ξαναλέω. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθεί και αυτός ότι μιλάμε για τον Άρη. Δεν μιλάμε ούτε για τον Εργοτέλη που ήθελε να πάρει κάποτε. Ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
ούτε τον Ηρακλή τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί και ο Ηρακλή είναι ένα μεγάλο σύλλογο. Αλλά είναι στη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή. Είναι άλλα τα δεδομένα. Και έχει τεράστια ανάγκη από χρήματα. Ο Άρης αποδείχθηκε τελικά, γιατί αυτό νόμιζε ο Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του, ότι ο Καρυπίδης ή θα πάρει τα 500 και θα τα αγκαλιάσει και θα φύγει, και δεν έχει μία. Αποδείχθηκε ότι τελικά είχε για τις προκαταβολές, για πολλά πράγματα. Χωρίς τηλεοπτικά, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Ούτε εμείς ξέραμε αν έχει ή δεν έχει. Ούτε αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω αν έχει τα χρήματα για να καλύψει τον οποιοδήποτε μέσα στη χρονιά. Θα μου το αποδεικνύει συνεχώς. Ξέρω όμως ότι έχει μια δυναμική ο σύλλογος πλέον. Ξέρω ότι έχει έσοδα 2,5 εκατομμύρια. Ξέρω ότι θα έχει έσοδα από τα εισιτήρια. Οπότε νιώθω πολύ πιο ασφαλής. Στη Β' και στη Γ' Εθνική ήταν ή ο Καρυπίδης ή κανείς. Ή θα τα βάλει τα λεφτά και θα πάμε παρακάτω, ή δεν θα τα βάλει και θα διαλυθούμε. Ελλείψη εσόδων. Τώρα υπάρχουν έσοδα στην ομάδα. Και θα υπάρχουν έσοδα στην ομάδα. Άρα λες, και στραβή να γίνει, έχω από εκεί έσοδα. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιεί τα έσοδα για να πληρώνει τις προκαταβολές και όλα τα υπόλοιπα, τα δικά του χρήματα. Και το γήπεδο και το ρίσιο και όλα. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είναι ο Άρης του 50 ευρώ το χρόνο εισιτήριο και του 5 ευρώ εισιτηρίου στο παιχνίδι. Ή είσαι μεγάλο σε όλα όμως, ή είσαι μικρός. Και επειδή κουραστήκαμε να μικραίνει ο Άρης και πλέον ήρθε η ώρα να μεγαλώσει και να γιγαντώσει, και να γιγαντωθεί, θα πρέπει άπαντες να συμπεριφερθούμε ανάλογα. Όταν λοιπόν λες, θες να αγοράσεις τον Άρη, να αγοράσεις τον Άρη και τάζεις την αγορά μιας σουίτας. Για πλάκα έπρεπε να την πάρεις. Για πλάκα. Και όχι να σκέφτεσαι πόσες φορές και αν θα έρθεις, άρα τι να τα δώσω εκεί τα λεφτά, άστε να τα δώσω στον Ηρακλή. Δώσε στον Ηρακλή. Δικαίωμά σου. Απλά να μην πουλάει κανένας μα κανένας στο λαό του Άρη Αριανοσύνη και Παπατζηλίκη. Μια χαρά ήταν η διαφήμιση και την πλήρωσε ακριβά μάλιστα ο Τόμ Πέρση τη διαφήμιση με όλα τα λεφτά που έδωσε, και ξαναλέω, θα πρέπει ο Άρης να τον ευχαριστεί, αλλά τώρα που πέρασε και ολοκληρώθηκε ο διαφημιστικός χρόνος, ας πάμε παρακάτω. Στην ουσία του πράγματος. Πάμε break και επιστρέφουμε. Συμφωνώ με τον φίλο τον Νίκο ότι τον ευχαριστούμε τον Ντόμ, αλλά και τώρα βλέπουμε ότι πάει προς αλλού, άρα πρέπει να πάψουμε κι εμείς να ασχολούμαστε. Σωστός. Αν Ηρακλήτες, πάνε στον Ηρακλή. Ας τον Άρη. Απλά οι κύριοι μπρίζες να σταματήσουν. Για το φίλο που ρωτάει πότε θα ανακοινωθεί ο Μαυράη. Αυτό τώρα πρέπει να το δούμε. Με βάση ότι είναι με την Εθνική και αναμένεται την άλλη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Εικάζω ότι αυτό θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Θα έρθει δηλαδή να περάσει εργομετρικά και τα υπόλοιπα, ό,τι πρέπει να περάσει, να τον εξετάσουν οι γιατροί και όλα αυτά τα συναφή, και αμέσως μετά να ανακοινωθεί. Έχω βάλει τον Μπάσα εκεί να το φυλάει. Είναι και δωμάτιο το μεταξύ. Δεν είναι απλά συμπαίκτες. Είναι και καλή φίλη. Είναι δωμάτιο στην Εθνική. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή, πολύ καλή περίπτωση για να συνεργάζονται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Νίκος ρωτάει αν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Εγώ θα σου έλεγα τώρα όχι. Αλλά μέχρι 14 Σεπτέμβρη, άμα δούμε το άλλο, πάλι τίποτα έτσι εσείς και εμείς αυτό και εκείνο οι άλλοι και τα λοιπά, χαζέψει ο πρόεδρας και φέρει κανένα φορ. Φέρει κανένα φορ. Κι άλλο. Όχι. Κι εγώ όχι λέω. Αλλά και στόπερ την Παρασκευή όχι λέγαμε. Μπορεί ο Πογμπά, μαμά, όχι μάλλον όχι ο Πογμπά. Δεν θα είναι κανείς στόπερ και τα λοιπά. Δευτέρα βέβαια ακούσατε. Άλλοι επέμεναν στα όχι,
Εμείς είπαμε ναι. Μέχρι τις 14 πάντως έχει δικαίωμα να πάρει. Είδομεν. Βλέπω αρκετές ανακοινώσεις συνδέσμων. Βλέπω ότι αρκετά παιδιά που αναγκαστικά με τον Άρη στη Γάμα Εθνική δεν είχαν ούτε τα έξοδα λειτουργίας να βρουν και να πληρώσουν, ενεργοποιούνται και πάλι. Και είναι θετικό αυτό το γεγονός ότι κοιτίδες αριανοσύνης βρίσκονται και πάλι ανά την Ελλάδα και φυτρώνουν σε διάφορες περιοχές, όπως στα Χανιά, που κινητοποιείται και πάλι εκεί το συνδεσμικό κίνημα του Άρη και ο σύνδεσμος του Super 3 παίρνει και πάλι σάρκα και οστά, και είναι θετικό αυτό. Πέρα από αυτούς που κατάφεραν και κράτησαν ψηλά τη σημαία του Άρη ακόμα και στις πολύ δύσκολες εποχές, είναι θετικό ότι ξανά ο Αριανός αρχίζει και μαζεύεται, αρχίζει και συγκεντρώνεται, αρχίζει και έρχεται. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις συνθέσεις των δικαστικών επιτροπών. Κάτσε να δω. Ασπρογέρακας, Ιωσιφίδου, Ζιάκας, Μέγκουλη, Αλεξοπούλου. Μάρκου Τσανγκιά στο μονομελές πρωτοβάθμιο. Δευτεροβάθμιο. Φούτμπολ λίγα. Φούτμπολ δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Πειθαρχική επιτροπή ΕΠΟ. Εδώ θα παιχθεί παιχνίδι, να ξέρετε. Μην ασχολούμαστε με τον Μπρούνο Γκάμα και τον Μαυράη, αλλά το παιχνίδι θα παιχθεί σε κάτι τέτοιες επιτροπές. Πού είναι τα πας. Τα πας. Δεν ξέρεις. Πάλι έξω θα πας. Πού είναι τα πας, πάλι έξω θα πας. Λοιπόν, θα παιχτούν πολλά εδώ. Θυμηθείτε το αυτό, κρατήστε το. Αρχές Σεπτέμβρη έχουμε. Θα προχωρήσει ο καιρός και θα το δείτε, θα το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι αυτό το οποίο σας λέω. Ότι κάποια στιγμή θα κρίνουν πολλά πραγματούδια. Αλλά εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για το φίλο που μου λέει, καλά με όλους αυτούς τους παίκτες τώρα, ο Ερέρα θα βγάζει άκρη. Ή να μην τους πέραμε τότε, να είχαμε έναν σε κάθε θέση, να ήταν σίγουρος θα βάλει αυτόν. Τώρα τι πήραμε, τέταρτο στόπερ. Θα βάζαμε Δελιζήσι Βέλεθ. Και άμα έπαιρνε καμιά κάρτα ο αρχηγός, δεν θα βάζαμε άλλον. Θα βάζαμε το Σταμπουλίδι μέσα. Η μόνη μου ένσταση είναι αυτή, ότι έπρεπε 2-3 παιδιά να πάνε λίγο ως δανεικοί σε κάποιες άλλες ομάδες. Να πάρουν λίγο. Να μυρίσουν λίγο χορταράκι. Γιατί στον Άρη, με αυτούς τους παίκτες που τα έχουν μπροστά τους, δεν θα το μυρίσουν καθόλου ή θα το μυρίζουν μόνο από την κερκίδα. Η κερκίδα παρετώντος που μαζί με όλα τα υπόλοιπα έργα θα υπάρξει ένα σουλούπομα. Περίπου 400.000 ευρώ, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, θα δοθούν από τον κύριο Καρυπίδη, έχουν δοθεί ήδη από τον κύριο Καρυπίδη, προκειμένου να ανακατασκευαστούν πλήρως τουαλέτες, διάδρομοι, κερκίδες και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εκτός αγωνιστικού χώρου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και αυτά τα χρήματα θα μπουν, όπως λένε, και πάλι από τον κύριο Καρυπίδη και προφανώς έχω την αίσθηση ότι θα μετοχοποιηθούν στη συνέχεια. Θα είναι χρήματα τα οποία θα ίσως και ληστούν με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει, όπως λένε και πάλι από την ΠΑΕΑΡΙΣ, τις προσεχείς ημέρες και θα είναι ύψους 1.000.000 ευρώ. Ο 779 λέει, πρώτη φορά φάνηκε να αισθάνεται τον κόσμο μαζί του ο Καρυπίδης και να αποκτά την ψυχολογία του. Να ηγείται του Άρη. Την ψυχολογία του να ηγείται τον Άρη, να το διαβάσω σωστά. Αν συνεχιστεί η ροή των διαρκείας θα πάρει φορ για βάθος, λέει ο 779. Δεν ξέρω αν πρώτη φορά αισθάνθηκε τον κόσμο μαζί του. Ξέρω ότι σίγουρα ένιωσε πολύ αμήχανα όταν φεύγοντας από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα, επειδή έγινε μπροστά στα μάτια μου, τον χειροκρότησαν
και τον αποθέωσαν οι φίλοι του Άρη που ήταν έξω και έσκασε ένα πολύ πολύ αμήχανο χαμόγελο και σίγουρα του αρέσει αυτή η φάση. Το θέμα είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται, γιατί έχει βάλει παιδιά αρκετά χρήματα ο Καρυπίδης μέχρι τώρα. Απλά τώρα στην Super League το αντιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου του Άρη. Έχει βάλει πολλά χρήματα και στη Γάμα και στη Β' Εθνική, αλλά δικά του βέβαια λάθη κράτησαν τον Άρη στην Β' Εθνική μια χρονιά παραπάνω και τα πλήρωσε αυτά τα λάθη. Και ακόμα τα πληρώνει αυτά τα λάθη και προχθές διακανόνισε να πληρώνει και τα επόμενα χρόνια δύο από αυτά τα λάθη, τον Μπαργκάν και τον Μιλούνοβιτς. Παρ' όλα αυτά, τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση και είναι βέβαιο ότι πέρα από τα δικά του χρήματα υπάρχουν και έσοδα της ομάδας τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν και συνεπής να είναι, αλλά να κάνει και μια ομάδα η οποία θα ανταποκρίνεται στα θέλω και στα όνειρα του κόσμου του Άρη. Το πρωί μου το ζήτησε, το απόγευμα το κάνω και το κάνω με ιδιαίτερη χαρά να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πληροφορήθηκε ότι θα γίνει μπαμπάς και μάλιστα θα γίνει μπαμπάς διδύμων με το καλό. Και το λέω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου, παρόλο που δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά υπήρξε ο Ρουφ που με ενημέρωσε και μου είπε ότι ο Δημήτρης είναι και ένα παιδί το οποίο εμένα με κάνει να συγκινούμε, γιατί από λίγες μέρες ξέρετε ότι έχασα τον πατέρα μου. Ο Δημήτρης λοιπόν κάνει αιμοκάθαρση, όπως έκανε και ο μπαμπάς για 16 χρόνια. Ο Δημήτρης έχει το θέμα του, κάνει και αυτός αιμοκάθαρση. Του εύχομαι να είναι γερός, να χαρεί τα παιδάκια του, να τον χαρούν και τα παιδάκια του. Και βεβαίως, πολύ σημαντικό, αριανάκι φόλα ο Δημήτρης. Δύο ακόμα αριανάκια έχουμε, παιδιά. Διδυμάκια και αριανάκια. Ό,τι καλύτερο. Θα πάω στο break των 6. Θα επιστρέψω. Θα ανοίξω τις γραμμές. Θα δώσω το λόγο σε εσάς. Περιμένω να ακούσω για Μαύραη, για την ομάδα, για τα δώρα εδώ παραδίπλα και το θράσος όλων αυτών που αφού πρώτα ξεπούλησαν ό,τι ιερό και όσοι έχουμε εδώ πάνω στη Μακεδονία, έρχονται με τα καθρεφτάκια, σε αυτούς βέβαια που περνάνε, όχι στον Αριανό, σε αυτούς που περνάνε μπας και τσακώσουν κανένα δυο ψηφουλάκια και βλέπω ότι λαμβάνουν την στήριξη από αυτούς που πρέπει να τη λάβουν και να ενισχυθεί η όλη φάση με αβάντα όσον αφορά τις κινήσεις τους. Ευτυχώς ο Αριανός ξέρει και δεν θα πάρει. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, γραμμές ανοιχτές, 23-10-287-888. Πάμε στον κόσμο κατευθείαν, να μην περιμένει, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Παύλος. Τι ο Παύλος? Λοιπόν, θα μιλήσω όπως μιλάει ο Παύλος και χαιρετίσματα στον κύριο Παύλο. Ναι, δώσε. Λοιπόν, επειδή με ξεσήκωσες με το θέμα των απαιτήσεων, θα έρθουν αυτοί οι κύριοι τώρα με την έκθεση και θα πάει κάποια ομάδα εδώ της πόλης να απαιτεί όπως απαιτούσε εδώ και 40 χρόνια. Και θα έρθει και ο Κούλας την επόμενη εβδομάδα, ο Τέρης Χρυσός, ο κύριος αυτός, ποιος? Και θα πάνε πάλι να απαιτήσουν να τους κάνει όπως τους έκανε γήπεδο του μπάσκετ, που θα έπρεπε η πρώτη ομάδα που θα έπρεπε να κάνει με τον Άρης που ήταν η μεγάλη. Κάνεις λάθος. Δεν... Κάνεις λάθος. Δεν θα πάνε να απαιτήσουν. Τους τα χαρίσαν ήδη. Ναι. Και λοιπόν, κύριε δημοσιογράφε. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση, πού βρίσκονται οι δικοί μου παράγοντες της πλάκας, που αν τους γύριζες ανάποδα, ούτε μία φορά δεν πήγαν να απαιτήσουν. Να τους κάνουν ένα γήπεδο γιατί είχες την ομάδα του 20ου αιώνα. Είχες την ομάδα του 1979 και του 2010. Είχες. Είχες και τι αυτοί έχουν. Έχουν. Έχουν ομάδα μπάσκετ. Όχι, έχουν Ιβάν. Τι έχουνε. Ιβάν. Θα με κάνεις να γελάσω. Εγώ δεν ξέρω αν θα σε κάνω να γελάσεις. Κοιτάξτε. Πάντως λοιπόν, με το ρούβλι που πέφτει, με το ρούβλι που πέφτει γελάνε άλλοι. Ναι,
Έχω Γιάννη Ιωαννίδη εντάξει. που κάποτε έλεγε πάνε φτιάξει γήπεδο στη Θέρμη. Καλά. Και γελούσανε. 75 χρονών έχει φτάσει ο Γιάννης, γερός να είναι. Και 110 χρονών έχει φτάσει ο Μεϊμαράκης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλος ο Μεϊμαράκης. 130 χρονών είναι η κυρία Πετραλιά. Η Φάνη είχε δώσει μια χορηγία για να φτιάξουν τους προβολείς. Οι τράπεζες πότε ανοιχτήκανε, κύριε δημοσιογράφε? Παλιά είναι και αυτά τα πράγματα. Παλιά είναι. Πλέον υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Όπως είχε στο συντριβάνι και στην έκθεση το γήπεδο και έδινες λεφτά στην περιοχή εκείνη για να κάνεις το γήπεδο του Κλειάδης Μικελίδης. Παλιά είναι και αυτά. Τώρα τι γίνεται? Παλιά είναι και αυτά. Και το 2004 παλιά είναι και αυτά. Τώρα πάλι τι γίνεται? Εγκαταλείπτηκε το γήπεδο. Τώρα αντί να πληρώσει ο συμπολίτης 19.000 το μήνα όπως πρέπει να πληρώνει κανονικά και με τον νόμο, αυτή ήταν η αρχική πρόταση, ο κύριος συμπολίτης θα πρέπει να δίνει 19.000 το μήνα για το 5%, μισό λεπτό, άκου να μαθαίνεις, για το 5% που αντιστοιχεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πηγαίνουν υπέρ των αξιωματικών κτλ. Γιατί το άλλο 95% το έχουν χαρίσει ήδη. Θα έπρεπε να δίνει λοιπόν 240.000 και το χρόνο. Τι είναι 240.000 και το χρόνο για το μεγάλο ΠΑΟΚ, το μεγάλο Ιβάν που εκατομμύρια κτλ. Αλλά ούτε αυτά θα δώσει. Ναι. Και θα το πάρει κούτρα το κούτρα. Χώρο γύρω-γύρω που ανήκει πάλι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και επειδή κάποιος έχει τύχει να είναι υπουργός, χωρίς μάλιστα να έχει εκλεγεί ως πλειοψηφίσας, αλλά με ένα 3% έγινε αντιπρόεδρος και υπουργός κτλ. Πάρε όμως, εγώ αποφασίζω. Πάρε λοιπόν της Εθνικής Άμυνας την περιουσία ΠΑΟΚ. Και όλα καλά. Θα τα πω και ωραία το Σάββατο. Θα έχω από κάτω αυτούς που πρέπει να έχω το Σάββατο στην έκθεση. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούν να περάσουν ή αυτοί που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Θα έχω αυτούς που θα χειροκροτούν. Ωραία. Χειροκροτητές της πλάκας. Έτσι, καθόλου πλάκα δεν είναι. Ναι. Καθόλου πλάκα δεν είναι. Ναι. Μία χαρίσανε κρατικό, ναι, τους φτιάξαν γήπεδο. Αφού τους φτιάξαν το γήπεδο, δεν μπορούσαν να το συντηρούν, τους πληρώναν το ρεύμα. Αφού δεν φτάσαμε, δεν σταματήσαμε εκεί, τους χαρίσανε τα χρέη. Αφού τους χαρίσανε τα χρέη, τους κόψανε τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα κτλ. Αφού ήρθε αυτός τώρα που είναι ο λεφτάς που πληρώνει, ναι, όχι. Τζάμπα. Ναι. Τζάμπα. Το Σάββατο τον ΕΦΚΑ, κύριε. Πάτε να τους αποθεώσετε. Το Σάββατο τον ΕΦΚΑ. Πώς? Τον ΕΦΚΑ κάποιος έστειλε στο γήπεδο Βικελίδης. Τον ΕΦΚΑ. Το ξέρω, κύριε μου, το Λαμπαοτάρης το έγραψε. Ναι, το είδα. Ναι. Ήρθε. Τι το ΕΦΚΑ, καλά κάνει. Καλά κάνει το ΕΦΚΑ. Καλά κάνει να κάνει ελέγχους παντού, να πηγαίνει και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά να πηγαίνει παντού. Όχι μόνο στον Άρη. Ναι. Και κάτι τελευταίο, γιατί σου είπα, θα μιλήσω όπως μιλάει ο Παύλος. Θα μιλήσω όπως θέλω να μιλήσω, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε δημοσιογράφε, θυμάστε τον κύριο Πρετεντέρη. Πρετεντέρη, ναι. Ναι, όπως και να τον λένε. Εξαιρετικός. Τι παραμύθι μας πουλούσε από τον δημοσιογράφο. Ποτέ, ο κύριος Πρετεντέρη. Εξαιρετικός συνάδελφος. Ναι. Τον κύριο Καστάνη. Ποιον? Τον Καστάνη, ρε, του Μέτρο Γκάμα. Τον ξέρει αυτό που ο Γιώργος, ναι, τι έκανε ο Γιώργος. Μου άρεσε εκεί πέρα και οι ιστορίες. Ο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ είναι ο Γιώργος. Αυτό δεν μου λε. Κάποιο Τράνταλη και Βλαχόπουλο, αυτά τα Γιουσουφάκια τα ξέρει. Πα. Κλείστε τον κύριο. Κλείστε τον κύριο. Πρώτο είναι φίλοι μου και οι δύο. Δεύτερο είναι αριανοί. Άρα δεν θέλω τέτοιες εκφράσεις. Θα κόβεστε αν χαρακτηρίζετε. Ειδικά αν χαρακτηρίζετε φίλος μου. Άρα να τον πω το Γιώργο, έτσι τον πω μόνος μου τον Στράντζαλη. Που είναι και καλό παιδί, είναι και αριανάκι. Για προσέξτε λίγο. Καλά δεν έκανα. Δυναμικός δεν ήμουνα. Πολύ ωραία. 23-10-27-8-8-8. Σας είπα και χθες, θέλω να είστε προσεκτικοί, να μην προσβάλλετε και να μην μειώνετε. Μπορείτε να βγείτε και να κριτικάρετε το Στράτζαλι, το Βλαχόπουλο, τον Τζαλτίδη, τον Γιώση, τον οποιοδήποτε, να του ασκήσετε κριτική. Και πρέπει εμείς που έχουμε δημόσιο βήμα και πένα και όλα τα υπόλοιπα, blog, mogdo, να ακούμε την κριτική. Όχι τη ύβρις. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να βρίζει, ακόμα και αν θεωρείται ότι ο Τσαλτίδης ή οποιοδήποτε άλλος είναι η μεγαλύτερη λινάτσα του παγκοσμίως. Από το δικό μου όνομα, μην πω άλλου νου. Όχι ύβρις. Ασκήστε κριτική αν θέλετε. Όχι υβρεολόγιο. Γιατί με το υβρεολόγιο το μόνο που έχει καταφέρει είναι να μένουμε όλοι στο υβρεολόγιο και να μην πηγαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Ποια είναι η ουσία του πράγματος? Η όποια κριτική για γεγονότα και δεδομένα. Παρακαλώ, επόμενος φίλος.
Φίλε, είσαι ένα πολύ δυναμικό. Πέρασε από το ραδιόφωνο όλη η δυναμική σου. Πέρασε. Πέρασε, αδερφέ. Και... Μάλιστα. Ο Άρης κερδίζει πάντα, δεν το έχω πει. Ο Άρης κερδίζει. Με ρωτάει ο Νικόλας ποιος κερδίζει. Πάντα. Βέβαια. Θα του λέει, δεν το λέω. Ο Άρης είναι το αφεντικό, θα του λες. Εντάξει, ο Άρης κερδίζει πάντα. Γιατί ακόμα και όταν χάνει, ο Άρης είναι το αφεντικό. Πάντα. Και έχει για χρόνια. Αν μπερδεύτηκα μετά. Συγγνώμη. Αυτά είναι παραλιακά. Εκεί να σου πω κάτι. Το, πιο, το εκεί ψηλά. εκεί άμα το έλεγα, μετά γεια σας. Μου ήρθε όμως λίγο, μου ήρθε, αλλά. Ακούω που το φωνάζουν κάτι φίλοι μου, ρε φίλε, και παρασύρωμαι, γι' αυτό σου λέω. Φίλε, εντάξει, να είσαι λίγο εγκρατήσω. Είμαι. Το έχω μάθει αυτό. Με έχει βοηθήσει. Το δημοσιογραφιλίκι με έχει βοηθήσει αυτό. Με έχει βοηθήσει. Να είσαι εγκρατής, λοιπόν. Ναι, πήγε ο άλλος τώρα στο Λαμπαουτάρης, φίλε. Έχει γράψει, βλέπω, ατάκα επάνω και μαυράει και... Έλατε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Οπαδί. Γι' αυτό δεν έχει χτυπή μετά στο site. Ναι. Έχει καμιά 400.000 περισσότερα αυτό το μήνα. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι κυρίως τα μεταμεσονύχτια χτυπήματα να φοβάσει. Ναι, δυνατά. Αυτά είναι πολύ δυνατά χτυπήματα. Mm. Ρε φίλε, ναι. Ρωτάει και ανησυχεί ο κοινωνός φίλος κάθε βράδυ, 11 ώρα παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Εντεκάμιση, να κοιμηθώ σήμερα. Να κοιμηθώ σήμερα. Ότι, λέω φίλε, μεταγραφές, τέλος. Δεν έχουμε και χώρο που να τους βάλουμε. Λέω να κοιμάσαι ήσυχος πλέον. Τέλος. Άμα, κοίταξε, ας κοιμάται, τι ώρα σηκώνει το πρωί. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί. 8 η ώρα, αν υπάρχει θέμα, το Λαμπαουτάρης το έχει ανεβάσει. 8 και 1. Εντάξει, τώρα αυτό θέλει να έχει, μάλλον, πώς το λένε, έγκυρη μετάδοση πιο... Να του δώσω το τηλέφωνο του Μυροφορίδη, να μαθαίνει για την ομάδα του. Για την ομάδα. Πάντως, από σε χθες που σου είπα, ρωτάει εναγωνίως αν θα παίξουμε στο Καθατζόλο δεύτερο μπάτς. Εξήγησε το μια φορά ότι θα τα παίρνει ο Άρης. Στο Βικελίδης. Όχι, παίρνει και το Καστατζόγλιο. Πάλι δεν θα τα πάρει πάλι. Παίρνει 10%. Όχι, είπα, το Καστατζόγλιο το στάδιο παίρνει. Δεν το χρωστάει το Καστατζόγλιο. Δεν το χρωστάει το Καστατζόγλιο. Η ΑΕΠ δεν παίρνει τίποτα. Η ΑΕΠ δεν παίρνει, έτσι. Η ΑΕΠ τίποτα. Μα ας το Βικελίδης θα παίξουμε. Έτσι φαίνεται. Ωραία, άντε να παίξουμε γιατί και δεν μπορώ αυτό το. Τι μας έκανε έτσι αυτός. Και, ο καινούριος Ηρακλής ΑΕΠ λέγεται. Και ο καινούριος. Και αυτός που έγινε τώρα, έτσι. Λοιπόν, τη Χαλκιδόνα, βέβαια. Και Χαλκιδόνα λέγεται τώρα. Πώς λέγεται τώρα. Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης είναι. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν ξέρω με να πεις. Ο Άρης λέγεται. Ο 7-8. Ο Πάοκ, ο Τρίτονας, βέβαια. Ο Τρίτονας, φίλε, έχεις δίκιο. Βεβαιότατα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι. Που τους πήραμε και την καλή. Και χάντμπολ. Πήραμε την Παντελιάδο, βέβαια. Η οποία τώρα που ήρθε στον Άρη δεν είναι καλή. Ήταν καλή 15 χρόνια. Εμβληματική αρχηγός τέτοια. Τώρα δεν είναι καλή. Άντε κλείσε, περιμένουν κι άλλοι. Έγινε. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Χρήσανθε, παππούς ο Παναγιώτης είμαι από Αθήνα. Γεια σου, παππού. Καταρχήν, τα συλληπιτήρια μου. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, γιατί είσαι μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Χρήσανθε, ακούω τόσο καιρό. Μάλιστα. Τώρα, χρόνια τώρα και σε εκπομπές, μόνο για το παλατάκι μιλάμε, μόνο για το παλατάκι. Γιατί την Τούμπα, παιδί μου, ποιος είναι. Εγώ στα γένια της Τούμπας είχα πάει. Ναι. Η Τούμπα ποιος είναι έκανε, με λεφτά της Γενικής Γραμματείας, μόνο το οικόπεδο βάλανε. Βάλανε τουλάχιστον το οικόπεδο. Στο κρατικό δεν βάλανε ούτε το οικόπεδο. Αυτό να μου πεις, στο κρατικό δεν βάλανε. Έδωσε συγχωρεμένος εκεί 6 στρέμματα, έβαλε 36 η πολιτεία, εμείς δεν τα δώσαμε. Τι ωραία αυτό, βάλω εγώ στο Βαθύλακο, έχει ένα χωράφι ο πεθερός μου εκεί. Α βάλει 2 στρέμματα που είναι, α μου δώσει τα άλλα 20 να κάνω κι εγώ ένα εκεί, να κάνω εκεί παιδάκια 5x5 και να λέω ο πεθερός μου τα κάνει. Με τα 2 στρέμματάκια. Και αυτό πάλι με εκβιασμού είχε γίνει. Γιατί θέλανε να κρατήσουν το γήπεδο του Πανεπιστημίου εκεί στο Συντριβάνι που ήταν και πληρώνανε νίκη. Και αν το πληρώνανε και εκείνο. Δεν πειράζει. Άστους. Εμείς έχουμε υποχρέωση να λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Παπατζηλίκη και προπαγάνδα, ας τη λένε εκεί που περνάει. Και ας βγάζουν αυτούς που είναι να βγάζουν για να πάρουν κανένα ψήφο. Εντάξει, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Περιμένουμε τη Δευτέρα τώρα και εσύ, παιδί μου. Να είσαι καλά. Και... Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, Χρήσανθε. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Ακούει. Ακούει. Δεν μου λες. Να σε πω. Τώρα δεν διαμαρτύρονται για τα λεφτά ανάμου του ελληνικού λαού. Όχι, αφού τα παίρνουν αυτοί.
Α, δεν διαμαρτύρονται τώρα. Ο, διαμαρτύρονται αν ο Άρης έχει κάποια παροχή, καταλαβες. Ναι, εγώ να με καταλαβαίνω τι λέω. Για τα 250 εκατομμύρια της ΑΕΚ δεν διαμαρτύρονται. 220, μην τα ανεβάζεις. Είναι μόνο 220. 220. Μόνο 220. 200 να σου πω εγώ. 180 θέλεις. 180. Ναι, 220 είναι, τι. Για τα 100 εκατομμύρια λοιπόν των άλλων που ήταν καμιά τριανταριά χρόνια να λοιπόν παγωμένα. Ο Άρης γλίτωσε 1,5 ολόκληρο εκατομμύριο από το 44. 1,5 εκατομμύριο. Αυτός ο λαός στέκεται καλά. Όχι. Ο ελληνικός λαός αυτός ας πούμε στέκεται καλά. Διαμαρτύρονται να με τώρα γιατί έχει ρημάξει ο Τσίπρας μεροκάματα, συντάξεις, νοσοκομεία, γιατρούς, ισοπεδώθηκε αυτή η χώρα, ξεπουλήθηκε. Όχι, μη λες τέτοια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και η χώρα. Όχι, δεν τα λες σωστά. Εδώ βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και η χώρα πλέον μπορεί να νομοθετεί μόνη της. Αυτά λένε. Τι είναι αυτά που λένε εσείς. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Για 9 χρόνια λοιπόν, καταρχήν ας πούμε δεν υπάρχει χώρα. Ποια χώρα, ρε. Ποια χώρα όταν έχεις ας πούμε με τον Αμερικάνο. Τον πρόξενο που είναι ο υπέρ ας πούμε πρωθυπουργός που κάνει κουμάντο που έχει σουλατσάρει όλη την Ελλάδα από κορδέλες να κόβει από γήπεδα μέχρι και εγώ δεν ξέρω να αναλύει εκλογές ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι έτσι, ποιος θα είναι ένα μέτρη. Απίστευτα πράγματα, για ποια χώρα μιλάς? Για ποια χώρα μιλάς, μπορείς να μου πεις? Αυτή τη χώρα για την οποία, χώρα, η οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρίζει εδάφη του και εκτάσεις του σε ομάδα. Αυτή τη χώρα που για 99 χρόνια, 100 χρόνια όλη λοιπόν η δημόσια περιουσία την έχουν λοιπόν υποφυγέσει. Αυτή τη χώρα που μέχρι το 2060 θα πληρώνει 2,5% και 3% να με πλεώνασμα. Αυτή η χώρα που τον έμφυα που ήταν εφάπαξ για μία και μόνη φορά έχει γίνει νόμος. Για ποιο λαό μιλάς? Για αυτήν. Ε, για ποιο λόγο διαμαρτύρονται αυτοί? Γιατί να με διαμαρτύρονται? Και από την άλλη χαρίζουμε 250 εκατομμύρια στην ΑΕΚ και στον Άρη δεν έχει να με χαριστεί να με τίποτα. Μιλάει αυτός ο λαός. Ποιος λαός? Για την Παπακώστα να είμαι λοιπόν και για τους Λεβέντιδες που κάνουν ένα σουλάτσο από τον ακόμα στο άλλο, που στείλουν κόμματα να μου λοιπόν το βράδυ και διαλύονται το πρωί, ίσα ίσα για να γίνουν βρώμικες δουλειές. Τι έγινε ένα με το θέμα Μακεδονία, που είπαμε ότι αλυτρωτικές ας πούμε διαθέσεις στο σύνταγμα τους ας πούμε μέσα να όλα με σημαίες, γλώσσα, ηθαγένειες, τα πάντα. Πήρες τίποτα? Εγώ πάντως διαβάζω εδώ συνέντευξη του κυρίου Καμένου. Τίποτα μπορείς να μου πεις? Διαβάζω συνέντευξη του κυρίου τίποτα. Καμένου στον Αρένα. Για Μακεδονία δεν έχει πει τίποτα. Έχει πει ότι θα δώσει τίποτα. 99. Ναι, δίνουν 99 χρόνια το χώρο στον ΠΑΟΚ. Για τι προδοσία μιλάμε? Μακεδονία λέξη, τίποτα, δεν υπάρχει για τη Μακεδονία. Κατάλαβε. Ποια Μακεδονία, ρε? Δεν γίνεται μαγελιό λοιπόν ας πούμε στα Δυτικά Βαλκάνια? Ναι, αλλά θα γίνει, λοιπόν, μισό λεπτό, θα γίνει Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και Ανοιχτό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρεις, Παύλο. Σε λίγο αλλάζουν σύνορα. Στη Συρία να με κάθω έχει μαζευτεί και εγώ δεν ξέρω τι. Σε λίγο θα καεί το πελοκούδι. Και εσύ να με κάθεσαι να με και μου λες χαρίζεις. Από πού, ρε? Από το χωράφι σου? Από την περιουσία λοιπόν ας πούμε του πατέρα σου? Και κάθεσαι και τον βλέπεις. Και κάθεσαι και τον βλέπεις ας πούμε και τον ανέχεσαι. Και βγαίνεις μετά και διαμαρτύρεσαι γιατί δεν έχεις να φας. Γιατί δεν έχεις δεύτερο σόβρακο να αλλάξεις. Ποιος στέει, ρε φίλε? Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλο. Αυτά λοιπόν και από τον Παύλο. Τον Παύλο! Αυτός θέλει, αυτός, από προσανατολίζει αυτός. Αυτός έξω. Ξέρω, ρε, άστο, Ματζιούκης τα κάνει αυτά, άστα, ναι, ξέρω. Τον από προσανατολίζει τον υπολείπτη μου. Βέβαια. Θες να πάω σε διάλειμμα ή να πάω σε τέτοιο? Σε γραμμή έχω, ένα πεντάλεπτο, δεν έχω. Ωραία, 23-10-27-8-8-8. Παιδιά! Για Μακεδονία, λέξη.
ο πρόεδρος. Τίποτα. Σιγά το θέμα μου τώρα. Εδώ θα κάνουμε τέτοιο. Το είπε ξεκάθαρα. Ανοιχτό θέατρο. Και Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού. Επίσης θα φτιάξουμε τα χόρτα στα στρατόπεδα. Μια χαρά. Πολύ. Άρα όλα μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Και θα έχει και μια έκπληξη για τους αξιωματικούς. Ωραία. Επόμενος. Χρυσανθέ. Παρακαλώ. Επειδή δεν είμαι υβριστής. Ναι, υβριστικό ήταν. Μην το συνεχίζεις, σταμάτα. Λάθος έκανες, γεια σας. Μισό λεπτό. Ναι. Θα με αφήσεις να το πω. Όχι. Αν τους ξαναβρίσεις, όχι, δεν θα σε αφήσω. Ούτε θα το κάνω. Επί 8 χρόνια ο σύλλογος φωνάζανε ζει το καμπανιακός και χασκογελούσανε και ο σύλλογος ήταν στα τάρταρα. Και δεν μπορεί το ανέχουμε εγώ ρε φίλε, όταν το χωριό μου καμπανιακός κέρδισε 3-0 στο Καταζόγλιο. Γιατί η Χαλάστρα φίλε είναι Άρης. Το καταλαβαίνεις. Μ' ακούς. Ναι. Η Χαλάστρα είναι Άρης. Είναι ναι. Το 98% όλοι Άρης είναι και όλα τα χωριά εκεί. Κείμενα Άγιος Αθανάσης είναι όλοι Άρης. Δεν έχουμε ρε φίλε να με βρίζουν αυτοί. Κανένα με το ανέχουμε εγώ αυτό το πράγμα. Είμαι ο Νίκος. Σέβομαι όλους τους ανθρώπους, αλλά όταν δεν με σέβονται δεν θα τους σεβαστώ. Ωραία, οι συγκεκριμένοι δεν είχαν καμία ένδειξη μη σεβασμού. Θυμάμαι από παλιά. Επί σκόρδο τους θυμάμαι. Ποιον είναι, το Γιώργο, ρε, θυμάσαι από το ξέρεις που ούτε καν τον ξέρεις ποιος είναι. Και θα σε θυμίσω και το Μητσάκι που ανέβαινα πάνω στη θύρα 7 και του κυνηγούσα τον άλλονα γιατί έβρισε το σύλλογο. Το θυμάσαι? Όχι. Δεν το θυμάσαι. Κάποιοι αντίμοι το θυμούνται και το θυμάται και ο Μητσάκης αυτό. Λοιπόν, το εγώ δεν ανέχουμε φίλε τον σύλλογό μου να τον παίρνουν σε αυτή την κατάσταση. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος. Και αν δεν το σέβεστε κύριοι, από μένα δεν θα υπάρχει σεβασμός. Το καταλαβαίνεις? Είχαμε κάτι άνθρωπο που το καταστρέψανε και συνέχεια γυρνούσαμε γύρω γύρω. Καμπανιακέ, καμπανιακέ. 3-0, ο καμπανιακός. Έτσι είναι φίλε. 8 χρόνια του σύλλογο τον είχαν τάσει στα τάρταρα. Το καρυπίδι το λέγανε μπαλέτα. Εγώ αυτά δεν τα ξεχνώ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο αμέσως τώρα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα μπορούσα να πω κάποια γνώμη χωρίς να κάνω ανάλυση των λόγων για την οποία τη λέω. Νομίζω ότι θα ήταν πιο καλό για το Σύλλογο να ζητήσει αμοιβαία μετάθεση του αγώνες με το Λεβαδιακό. Για πολλούς λόγους. Τι να ζητήσει? Αμοιβαία αλλαγή έδρας με τον Λεβαδιακό. Να παίξει στη Λιβαδιά τώρα και στο δεύτερο γύρο ο Λεβαδιακός εδώ. Γιατί? Οπότε να έχουμε 100% σιγουριά, αναλύω τώρα, για το δέσιμο του χορταριού. Περιθώριο περισσότερο για τα εισιτήρια διαρκείας, για την πόλη του. Γιατί περνώντας ένας αγώνας ακόμη, ας πούμε στο Καφταζόγλιο, λιγοστεύουν οι αγώνες, λιγοστεύει και ο χρόνος πόλης των διαρκείας. Για να ζητήσεις αυτό που λέτε πρέπει να συμφωνήσει και ο... Φυσικά, εννοείται. Να έρθουν σε διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι συμφέρει στον Άρη. Με τον Άρη, το Λεβαδιακό. Σας είπα, να κάνουν συνεννόηση αμοιβαία. Εάν συμφωνήσει ο Λεβαδιακός, νομίζω ότι συμφέρει τον ναι, Άρη. Αυτό που λέει βέβαια ο Άρης είναι ότι θα είναι έτοιμο το χόρτο. Αυτό λένε. Ότι έχουν γραπτή διαβεβαίωση ότι 15 του μήνα θα παραδοθεί. Ναι, αλλά εγώ ακούω και εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει ένα μικρό ρίσκο. Τι το οποίο εάν έστω και 1% να μείνει μια γωνιά του γηπέδου, αυτό θα τον κυνηγάει όλο τον χρόνο. Τι να σας πω. Δεν είμαι ούτε γεωπόνος ούτε ειδικό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ σας μεταφέρω αυτό που λένε από την πλευρά του Άρη. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω το κατά λέω. Πόσο ο Κομπότης εγώ... θα θέλει να έρθει σε συνεννόηση με τον Άρη. Δεν τον παρακαλέσουμε κιόλας. Νομίζω το συμφέρει και αυτόν στην αρχή να το βρει τον Άρη παρά στο τέλος, γιατί αν να φάει τώρα 4, το χρόνο να φάει 14. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι. Ακόμα ένας, ακόμα ένας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Κώστας. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν. Δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ για το γήπεδο των άλλων. Δεν με ενδιαφέρουν. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι εμείς τι κάνουμε για να πάρουμε γήπεδο και κάτι άλλο. Αυτοί κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Εμείς είναι εμφανέστατο ότι κανένας παράγοντας του Άρη τα τελευταία 104 χρόνια ζει ο σύλλογος. Με εξαίρεση ίσως τον Καμπάνη, δεν είχε, ούτε ο Καμπάνης είχε στο συγκεκριμένο κομμάτι.
έχει πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία. Κανένας, μα κανένας. Και όταν είχαμε τα μεγαλεία, κάποιοι πήγαμε στο ακρόαμα και πανηγυρίζαν αντί να κάνουν γήπεδα. Αυτό άκουσε με λίγο. Έχει δώσει αλήθειας, αλλά δεν είναι έτσι. Τι δεν είναι έτσι. Δεν εκμεταλλεύτηκε, γιατί το ακούω από τους παοξίδες που το λένε περισσότερο. Εμείς κάναμε γήπεδο και εσείς πηγαίνατε στο ακρόαμα. Ναι, εμείς πηγαίναμε στο ακρόαμα. Εσείς που πηγαίνατε τότε. Και εσείς στο ακρόαμα πηγαίνατε όταν κερδίζατε τον Άρη. Εγώ δεν το λέω με γιατί τα λεφτά. Κατάλαβα τι λες. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης. Έχεις δίκιο. Πρόσεξε όμως. Ο Άρης στο ακρόαμα έτρωγε τα λεφτά του Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έτρωγε τα λεφτά του. Που ήταν ο παράγοντας τότε. Ο ΠΑΟΚ. Το γήπεδο το κλειστό το έκανε με δικά του λεφτά. Κρατικό Όχι. είναι. Τίποτα δεν έκανε με δικά. Ακριβώς. Άρα γιατί λένε εσείς πηγαίνατε στο ακρόαμα. Το ότι είχες ένα μάγκα Βεζιρτζή. Το ότι είχαν το μάγκα το Βεζιρτζή που πήγε στους πολιτικούς και κανόνισε να γίνει το γήπεδο. Είναι άλλο κομμάτι από το εσείς το τρώγατε στο ακρόαμα. Αυτά απλά είναι μια δικαιολογία που λένε γιατί δεν θέλουν να πούνε ναι, ρε φίλε, μας το έκανε το κράτος. Είναι κρατικό. Γι' αυτό. Πάμε στα ποδοσφαιρικά λιγά. Ναι. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα που έχει η ομάδα φέτος, όταν που έχει πολλούς παίκτες. Και να πάρουμε τώρα που έχουμε 4 κεντρικούς αμυντικούς της Άξιους. Είναι 16 κίτρινες κάρτες. Που σημαίνει ότι πλέον πρόβλημα ο Ερέρα δεν έχει να πει κάποιον παίξε λίγο σκληρά και να πάρει κίτρινη κάρτα. Ναι. Στη θέση να τον καλύψει. Σωστό. Αυτό είναι ένα στις άλλες θέσεις και στα αμυντικά χαφ και στους επιθετικούς. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να το καλύψουν και δεν έχει το φόβο άμα θα πάρει 4 κάρτες ο Δελιζίζης, ποιο θα βάλω μέσα, θα πάρει 4 κάρτες ο Μπρούνο Γκάμα και ποιο θα βάλω μέσα. Εννοείται, έχεις πολλές επιλογές. Είναι αυτές οι επιλογές και επειδή αυτό που είδα εγώ στον Ερέρα και μ' αρέσει, αλλάζει την τακτική ανά πάσα στιγμή. Και όταν κάνει αλλαγή κάποιον ποδοσφαιριστή, μόνο επειδή άλλαξε, έβγαλε αριστερό εξτρέμ, βάζει αριστερό εξτρέμ και πάει αλλάζει και την τακτική όλη της ομάδας. Δηλαδή μπορεί να το γυρίζει σε 3-4-3, σε 4-4-3, πόσο τα λένε τώρα αυτά και δεν τα πολύ τα κατέχω τα 4-2-3-1, 4-3-2-1 και 4-3-3. Αλλάζει την τακτική. Αυτό έχω παρατηρήσει και είναι το μόνο το δικό που υπάρχουν όταν υπάρχουν και πολλές θέσεις. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω ότι θα είμαστε με τις δύο πρώτες θέσεις φέτος. Στις δύο πρώτες. Αρκεί να μας αφήσουν να παίξουν μπάλα. Ναι, μα αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας. Το έγραψα και στο blog μου. Δεν παίζει μόνο στο γήπεδο. Ναι. Και δεν είμαστε δυνατοί. Έχω την εντύπωση ότι επειδή έχουν φαγωμάρα, δηλαδή. Αυτό φαγω... είναι, ναι, είναι κάτι αυτό. Έχουν φαγωμάρα οι τρεις μετάξυ. Ίσως να είμαστε εμείς οι τυχεροί όπως το 75 μάλλον σε όλοι Παναθηναϊκό και πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ίσως να μαλώσουν οι τρεις και να πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς. Που ποιος ξέρει. Θα δούμε. Αρκεί με το αν είμαστε και πιστεύω ότι αν είμαστε αίτητοι, έστω και με μια ισοπαλία στο ΠΑΟΚ και τον κερδίσουμε, ναι. Μετά νομίζω δεν μας σταματάει. Μάλιστα. Ωραία, έφτασες, το προχώρησες. Το προχώρησες πολύ. Έγινε. Το προχώρησα πολύ. Δεν πειράζει. Δεν έχω χαμηλά την μπάλα εγώ που λένε. Ναι. Δεν έχω χαμηλά την μπάλα. Που μου λένε χαμηλά την μπάλα. Όχι, χαμηλά την μπάλα να την έχουν οι ποδοσφαιριστές. Εγώ είμαι παντός και πανηγυρίζω. Να είσαι καλά. Έγινε φίλε μου. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα, παρακαλώ. Χρύσανθε. Μάλιστα, μία ακόμα. Κυρία είναι, ωραία. Ναι. Καλησπέρα. Καταρχάς συλληπιτήρια για τον μπαμπά σου. Να είστε καλά. Σε παρακολουθώ. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να είστε καλά. Είμαι 70 χρονών γιαγιά, Άρης δεν υπάρχει. Άμα με κόψεις είναι κίτρινο το αίμα μου. Ωραία. Έκανες ένα λάθος προηγουμένως. Παρακαλώ. Παλατάκι, το έκανε όχι ο Βεζιρτζής, ο Απόστολος Οικονομίδης. Ο Βεζιρτζής ξεκίνησε τη διαδικασία. Ο Απόστολος την ολοκλήρωσε. Α, αλλά την πολιτική υπογραφή την πήρε ο Βεζιρτζής. Τώρα, αφού την πήρε την υπογραφή, μετά όποιος και να ήταν στη συνέχεια, γιατί εύκολο ήταν. Ξέρω από μέσα. Έγινε. Εγώ σου λέω ποιος πήρε την υπογραφή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα πάω σε διάλειμμα. Έχουμε ένα 20 λεπτάκι ακόμα. Οπότε μπορούμε να ανοίξουμε εκ νέου τις γραμμές. Το 23 10 287 888 και να σας ακούσουμε.
Ο φίλος ο 5, όχι, ο 353 λέει: καλησπέρα, Χρυσάνθε. Πιστεύω θα κάνουμε το 7x3 ίσον 21 και στα επόμενα δύο μάτς 4 βαθμοί. Τότε τι γίνεται, μήπως αλλάζει ο ποδοσφαιρικός χάρτης? Άμα ρε φίλε, κάνεις 3-7-21 και υπάρχει και 4 βαθμοί. Τι θα κερδίσεις κι άλλο μάτς δηλαδή. Θα κερδίσεις και μέσα στην ΑΕΚ. Ήρεμα, παιδιά. Είμαστε στη Λίβερπουλ. Για να κάνεις 3-7-21 πρέπει να έχεις άλλες 5 κανονικές διαιτησίες. Και μόλις αρχίσεις να παίρνεις νίκες, ξαφνικά θα σηκώνονται οι σημαίες, δεν θα υποδεικνύονται τα πέναλτι, θα έχουμε τέτοια θέματα και προβλήματα και ζητήματα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί έτοιμοι. Εκεί χρειάζονται wank. Και δουλειά. Θέλει δουλειά πολύ, που λέει και το άσμα. Βλέπεις οι άλλοι. Παρά την πολλή δουλειά που έχουν κάνει στο κομμάτι αυτό, πάλι τη φάγανε. Θέλει πολύ πολύ δουλειά. Όταν αρχίσεις να προσπαθείς να πάρεις το κρέας από το στόμα τους των αρπακτικών, θα υπάρχει αντίδραση. Ήδη υπάρχει αντίδραση. Ήδη προσπαθούν να σου βάλουν τρικλοποδιές. Επικοινωνιακά, με εύκα το Σάββατο, να ελέγχει τους υπαλλήλους και διάφορα άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας. Ήρεμα, ήρεμα παιδιά, ήρεμα. Γιατί όταν ανεβάζεις πολύ τις προσδοκίες, πετυχαίνεις κάτι. Δηλαδή ήρθε ο Άρης, επέστρεψε. Όντως για το μέγεθος του Άρη, το να βγει πέμπτος ας πούμε ή τέταρτος δεν είναι τίποτα. Αλλά ήσουν 4 χρόνια στην αφάνεια. Γυρνάς λοιπόν και βγαίνεις τέταρτος. Αν η προσδοκία σου είναι πρωτάθλημα, θα λες... Χαμηλά. Χαμηλά την μπάλα, όχι ως προς τις προσδοκίες σου, όχι ως προς τα θέλω σου, όχι ως προς την διεκδίκηση, ως προς τον ρεαλισμό. Ρεαλιστές να είμαστε και να βλέπουμε κάθε φορά το επόμενο μάτς. Έχουμε παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Πρέπει να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Είμαι υποχρεωμένος να κερδίσω. Και αυτό θα κάνω. Για το πόσες μεταγραφές έχει κάνει η ομάδα, διαβάζω εδώ άρθρο στο All About Aris, ότι έχει κάνει 18. Ο Μαυρά είναι ο 18ος. Ντιγκινή 1, Ναζλίδης 2, Ματίγια 3, Κουέστα 4, Μενέντεθ 5, Καψάλης 6, αλλά τον έστειλε στον Καψάλη, άρα το σβήνω το 1. Άρα 5, Κολάσο 7, Ματέο Γκαρσία 8, Κωνσταντινίδης 9, Μπάσα 10, Σταμπουλίδης 11, Βέλεθ 12, Γιουνές 13, Μπρούνο Γκάμα 14, Μαρτίνες 15, Σιώπης 16 και Βίτορ 17. Βάλε και τους 3 νεαρούς που υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης και Καλίδης. Του έντι, 20 καινούργοι. Καλά είναι. Ναι, αλλά έφυγε ο Πλατέλας και πήγε στον Όφι. Ε, τι, πώς, άδειο, χωρίς διαρκείας, έφυγε ο Πλατέλας. Α, παλιό είναι αυτό, συγγνώμη παιδιά, ήταν από Ιούνιο, εκπομπή Ιουνίου αυτή. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Να μιλάς λιγότερο, να ακούγεται το χαλί πιο καλά. Εντάξει. Καλησπέρα. Γεια σας. Για το κύπελο, εγώ ξέρεις πώς θα γίνει φέτος η όλη ιστορία, οι κληρώσεις και τα σχετικά? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω τώρα, γιατί για την ώρα βλέπω κάτι περίεργες ομάδες να παίζουν, οπότε βαριέμαι πραγματικά να ασχοληθώ. Εντάξει, θα γίνει με ομίλους ή με κληρώσεις? Από ό,τι ξέρω θα έχει και ομίλους. Αλλά να σου πω κάτι, είναι ΕΠΟ και κάθε χρόνο τα αλλάζει. Θα το δω. Πρέπει να το ψάξουμε, να το βρούμε λίγο, να το βρούμε. Πάντως και φέτος το τελικό θα γίνει στο ΑΚΑ, θεωρώ, ε. Ναι, αυτό έχει αποφασιστεί. Καλό αυτό. Εκεί κάτι μας λείπει από την προηγούμενη φορά. Ναι. Τώρα, έτσι πως φαίνεται το όλο θέμα, με την τελευταία κίνηση, θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει τις υψηλές θέσεις και για να βγει σε Ευρώπη θα πρέπει να κάνεις και πρωτοαθλητισμό. Σωστό. Γιατί αν πας για Ευρώπη θα τερματίσεις εκτός σέβνομος. Ενώ αν θα πας για τα ψηλά, θα τερματίσεις. Νομίζω ότι το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή, για μένα ως παίκτες,
ως πακέτο προπονητών παικτών είναι στην τριάδα. Αν προσθέσω όμως και την δυναμική που έχουν συγκεκριμένες ομάδες σε άλλα πράγματα που ο Άρης δεν έχει και συνυπολογίζονται και μιλάω για εκτός αγωνιστικού χώρου, τότε ο Άρης σίγουρα είναι στην πεντάδα. Άρα... Ναι, για να πω και τη δικιά μου λίγο την κακία που δεν έχει σχέση με τον Άρη. Η Λαμία δεν είναι στο γκρουπ της Ερτένα. Είναι, ναι. Η Ξάνθη. Ναι. Το Λάρισα Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ μεγάλος άσος πάντως. Λες, ε. Σκέφτομαι ελληνικά. Ναι, αν καθίσεις να σκεφτείς πώς είδα την Ξάνθη με τον Ατρόμητο να παίζει και πώς την είδα με τον Παναθηναϊκό να παίζει, κατάλαβα τι γίνεται. Όταν τον ψηφίζουν για να μείνει στην κατηγορία, θα πρέπει να μείνει και αγωνιστικά στην κατηγορία. Γιατί ό,τι και να μου λένε για τα τρομερά μέρη, για τα τρομερά μωρά, δεν είμαστε στην Αγγλία. Εδώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Εντάξει. Γιατί όποια ομάδα... Υπήρχε, ήθελα να φύγει κιόλας ο Τενές εκεί, ήθελα να τον φάνε. Εντάξει, υπήρχε ένα γενικότερο κλίμα εκεί στη Λαμία. Yeah. Μετά το μάτς, μετά το γιογιό. Μετά το γιογιό. Τώρα βγάζω κακία, θα μου πεις τι έχεις με τον Παναθηναϊκό. Φίλε, δεν γίνεται όλοι να κλαίνε και αυτό να τον κρατάνε στην κατηγορία. Εντάξει, Παναθηναϊκός είναι. Δεν είναι, κύριε Τσαρτίδη, δεν είναι αυτό λογική. Πώς δεν είναι, στην Ελλάδα, τι λες τώρα, στην Ελλάδα είναι λογική αυτό. Ναι, ναι, μιλάμε για τους ορθολογικά σκεπτόμενους. This is Greece. Ακριβώς. Τώρα... Εγώ πάντως θα ήθελα να ξαναπαίξουμε στον Καφτατζόγλου, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι το χάρι. Αν μ' αρέσει πάντα... Εμένα μ' αρέσει, εγώ θέλω Βικελίδης, δεν μπορώ. Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι λίγο διαφορετικής άποψης. Δεν μ' άρεσε. Δεν βλέπω και καλά. Ήταν μακριά. Πίστεψε με ότι θεωρώ ότι επειδή είναι ένα πιο άνετο γήπεδο, μπορούν να έρθουν και 10 φίλαθλοι. Α, ναι, από αυτό, ναι, εντάξει. Οι οποίοι βλέπουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο από ό,τι το βλέπουμε εμείς στο Βικελίδη. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος ουδέτερος φίλαθλος εκεί, πιο άνετα. Άσο. Σε σχέση με το δικό μας το γήπεδο. Για ολοκλήρωση, για να πάω στους επόμενους. Μ' αρέσει αυτό. Mm-hmm. Να ακούσω τους επόμενους, λοιπόν. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Μπόμπερ, είμαι αεξής από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μ' αρέσει ο Άρης Φιλαράκης. Στα ίσα, βλέπεις ότι υπάρχει, ότι έλειπε ρε παιδί μου και ότι όλο αυτό που κάνει, ας πούμε, έλειπε και από τη Θεσσαλονίκη και από το πρωτάθλημα, όπως λέει και ο Ηρακλής. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται ρε παιδί μου, το παρασκήνιο λέει ότι ο Μελισανίδης ελέγχει την όλη φάση. Εσύ, ας πούμε, θα ήσουν θετικός να μπει σε άρμα? Όχι. Τι άρμα να μπω? Τι θα έχει? Άρης είμαι. Αυτό είναι το εσύ, λάθος. Εσύ θα ήσουν θετικός να μπει σε άρμα? Είναι άλλο μέγεθος η ΑΕΚ. Γιατί είναι άλλο μέγεθος? Πιο μεγάλο. Ποιος το λέει αυτό? Η ιστορία. Τι λέει η ιστορία? Πώς μετράει το μέγεθος? Πρωταθλήματα, κύπελλα, εμφανίσεις στην Ευρώπη. Άρα στο μπάσκετ είσαι μικρότερο μέγεθος? Ναι, ναι. Είσαι μικρότερο μέγεθος στο μπάσκετ. Ναι, ρε. Από τον Άρη. Άρα στο μπάσκετ θα ανέβαινες άρμα? Ναι. Α, θα ανέβαινες. Εντάξει, φίλε. Εγώ δεν λογίζω τον αθλητισμό μόνο με την επιτυχία, αλλά θεωρώ ότι ένας σύλλογος μεγάλος, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται Άρης, είτε όπως αλλιώς λέγεται, πρέπει να έχει αξίες και το DNA του Άρη δεν επιτρέπει να ανεβαίνει σε άρμα. Προτιμάει να πέφτει ξανά στη γάμα εθνική παρά να ανέβει σε άρμα. Σου λέω ότι ο Άρης δεν θα ανέβει σε άρμα. Θα είναι και θα παλεύει όπως μπορεί να ανέβει. Θα έχει φίλους. Είναι άλλο φίλος, αν με καταλαβαίνεις. Ναι. Και άλλο Γιουσουφάκι και άρμα. Θα έχει, ναι, φίλους που μπορεί να είναι ισχυρότεροι από αυτόν. Αν αυτό θα είναι η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος, είναι κάτι το οποίο δεν αποφασίζω εγώ. Έτσι. Σίγουρα. Αλλά ποτέ δεν θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία να ανέβει σε άρμα. Γιατί αν ανέβει μια φορά ένας μεγάλος σύλλογος στο άρμα κάποιου άλλου, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην πόλη μας,
τότε θα το κάνει συνέχεια, αλλά απλά θα αλλάζει το χρώμα. Μια θα είναι ερυθρόλευκο, μια θα είναι πράσινο άσπρο. Θα γίνεται το κονέ έτσι όπως πρέπει να γίνει. Γι' αυτό ο Άρης πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική και αν θες την άποψή μου και γι' αυτό και η ομάδα σου πήγε εκεί που πήγε. Γιατί ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Άρης μπορούν να ανεβούν σε άρμα. Ή θα είναι από μόνοι τους άρμα, ή θα είναι από μόνοι τους άρμα αυτές οι ομάδες, ή δεν θα είναι σε άρμα. Κοίταξε, την ΑΕΚ την έριξε ο Μελισανής για να την πάρει τζάμπα. Εγώ είμαι αεξής, αλλά δεν φοράω παροπίδες. Τώρα, για το... Καλά, τι ήθελες να πληρώσει, ήθελες να πληρώσει 220 εκατομμύρια που δεν τα έκανε αυτός. Δεν ξέρεις κανένα που να το έκανε αυτό. Όχι, δεν είναι. Χαϊβάνι είναι. Είδες, λοιπόν. Απλά θέλω να σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, η ΑΕΚ να μην ανεβαίνει σε άρμα και τέτοια ιστορικά και έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω, έχω άλλη γνώμη για τον Άρη. Όσο μεγάλη ομάδα και να είναι, είναι σε β' ράφι. Και πιστεύω ότι θα τον έκανε καλό να μπει σε άρμα. Ωραία, και εγώ σου λέω λοιπόν ότι το DNA του Άρη του απαγορεύει να μπει σε άρμα και δεν θα το επιτρέψει ούτε καν ο κόσμος του Άρη, ακόμα και αν κάποιος πρόεδρος του πάει να μπει σε άρμα. Θα σου πω κάτι, αδελφάκι, τελευταίο, πάνω σε αυτά που λέμε, ότι κοίταξε, αν το πρωτάθλημα ήταν καθαρό από τα όλα τα χρόνια και αυτά, και ερχόταν μια ΑΕΚ, μια ΣΑΡΙΣ, οτιδήποτε ρε φίλε, μια ομάδα, η οποία άρχισε να σφάζει, να παίρνει κατησυτές, να παίρνει, θα έλεγα ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, έχω ξενερώσει με την ίδια μου την ομάδα. Mm. Από τη στιγμή όμως που το game παίζεται στις λάσπες, πρέπει να πει και να παιχτεί. Η ομάδα το έχει κάνει αυτό που είπες στην προηγούμενη θητεία του Μελισανίδη. Ναι, σίγουρα. Έχεις πάρει κάτι μάτς, έχεις πάρει κάτι μάτς με τον Άρη, με τον Βαλιάνο, το θυμάσαι τον Βαλιάνο ή είσαι, πόσο χρόνο είσαι? 30. Δεν τον θυμάσαι τον Βαλιάνο. Έχεις βάλει γκολ, έχει μετρήσει γκολ σε ΑΕΚ Άρης, ναι, ότι πέρασε τη γραμμή και ήταν 2 μέτρα έξω. Τέλος πάντων. Ναι, απλά η διαφορά μας είναι ρε φίλε ότι εγώ μεγαλώνοντας παραμένει η καψούρα μου για την ομάδα, αλλά έχω βγάλει αυτό το σκεπτικό του 15χρονου και πραγματικά θέλω το καλό της ομάδας, οπότε δεν με απασχολεί, όχι το πώς θα τα παίρνω, σαφώς και θέλω να τα παίρνω, ας πούμε, τιμή, αλλά δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε, κατάλαβες? Οπότε το γνωρίζω. Ας αφήσουμε λίγο το τέτοιο και ας κοιτάξουμε, ας πούμε, να κοιτάξει τον Άρη για το καλύτερό του, ρε φίλε. Γιατί μπορεί, ας πούμε, μπαίνοντας σε ένα μεγάλο άρμα που δεν ξέρω αν το θες μέσα σου ή απλά η θέση σου είναι δύσκολη. Άντε πάλι με το άρμα. Δεν το καταλαβαίνεις. Το πιστεύω, το γράφω και στο λέω. Ο Άρης δεν ανεβαίνει σε άρμα. Τον είδατε ότι δυνάμωσε και το θέλετε δίπλα σας, τι? Τι ακριβώς θέλεις? Ο Άρης θα έρθει και εσύ, θα έρθει και ο ΠΑΟΚ, θα έρθει και ο Ολυμπιακός και θα σκυλιάσει να τους κερδίσει και τους τρεις. Όπως κάνει από τη μέρα που ιδρύθηκε. Αυτό θα γίνει. Θα έρθει να κερδίσει την ΑΕΚ εκεί μέσα και αν, να σου πω και κάτι, θα κάνει άλλο Άρης. Που δεν το κάνει καμία άλλη ομάδα, ούτε η δική σου. Θα κερδίσει εσένα και ας παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν θα κάτσει ο Άρης να χάσει ποτέ. Έτσι είναι δομημένος ο σύλλογος. Θα κερδίζει ακόμα κι αν ο αιώνιος αντίπαλός του ευνοείται. Δεν μπορεί να κάτσει να χάσει, δεν μπορεί να μπει σε τέτοιο. Αυτή είναι η νοοτροπία και αυτή θα συνεχίσει να είναι η νοοτροπία, γιατί αυτό είναι το DNA του Άρη. Να είσαι καλά. Κατάλαβα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σταμάτησε. Με το ζόρι θέλει να ανέβω στο άρμα. Κάτσε, μην ανέβεις στο δικό μου το άρμα σε λίγο. Δεν είμαστε για άρματα. Εγώ το ξέρω. Η εποχή μας είναι η μηχανοκίνητη. Πες ότι είναι ξερό το κεφάλι μας. Αυτό είναι ο Άρης. Τι θα κάνουμε τώρα? Ακούς, να σου πω λιγάκι κάτι. Όταν βλέπαμε πέρσι τα παιχνίδια που δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από την εμφάνιση της ομάδας, ναι, αλλά βέβαια ευχαριστημένοι από ότι ήμασταν μπροστά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι, ρε παιδιά, εμείς για να πάμε καλά, αυτοί που μαζευόμασταν κάτω από το κηλικείο στη θύρα 3 και βλέπαμε τους αγώνες που όταν άρχισε τις εκτός έδρας, ναι, ο Άρης για να πάει καλά θέλει 20 παίχτες. Ναι. Και τώρα που είπες ότι πήραμε 20 παίχτες, 20 είναι, ναι, πήραμε 20 παίχτες. 17 και 3 μικροί. Δηλαδή, ναι, το λέγαμε δηλαδή και στην ουσία γελούσαμε και λέγαμε πώς θα πάρουμε 20 παίχτες και τα λοιπά. 15 έλεγα εγώ. 20 παίχτες. 15 έλεγα εγώ, νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, εντάξει. Ναι, αλλά σου λέω το τι ήταν το κλίμα γενικώς ήταν, ναι, ότι άντε να βγούμε και έτσι ο μάνας το πω και να φύγουν όλοι. Ναι. Δεν ήταν εντάξει να φύγουν όλοι. Και αυτοί που κρατήσαμε είναι πάρα πολύ καλοί και οι τρεις που παίρνουν βασικοί και οι άλλοι που μείνανε. Αλλά το κλίμα ήταν αυτό. Θα πάρουμε 20 παίχτες. Και τελικά πήραμε 20 παίχτες. Πώς να μην είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε και στον τελευταίο.
Έλα ρε τελευταί. Ω, ξανά, δευτερολογία. Και κοίταξε να δεις, ας πούμε, αυτός ο προτελευταίος ήταν πρόκληση και εγώ δεν ξέρω τι. Και κοίταξε τι θέμα, γιατί τώρα μιλάμε λοιπόν να τους στα ίσια. Παρακολουθώ όλες αυτές, ας πούμε, τις ημέρες μετά από τις δύο λοιπόν εμφανίσεις του Άρη, τους Αθηναίους να λένε παραδέχουμε εκείνα αυτά κτλ. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, την υποκρισία τους. Είδες πως τους έχουν λοιπόν αναθρέψει. Είσαι λέει να με δει τα ράφη. Θα ανέβει σε άρμα. Ένα τσουτσέκι 30 χρονών. Μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχει 8 πρωταθλήματα και 10 κύπελα. Σας έχω πει να με χιλιάδες φορές. Ο Άρης έχει 19 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης. Δεν το λέτε ρε φίλε. Δεν το λέτε. Και δεν είναι μόνο ένας σύλλογος. Δεν κρίνεται η ιστορία του από ένα τμήμα. Κρίνεται συνολικά. Δεν το είπα για το μπάσκετ. Πρόσεξέ με. Δεν δίνετε απαντήσεις, ρε. Τους βλέπετε να πούμε τι δηλητήριο. Δεν δίνουμε απαντήσεις. Εγώ δεν δίνω απαντήσεις. Λοιπόν, έπρεπε να τον κατακεραυνώσεις και τι να τον το δίνω. Όταν είπε ότι εγώ πήρα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο την προηγούμενη σκέψη ότι ένας σύλλογος κρίνεται συνολικά από τη, πόσα κύπελα έχει λοιπόν από όλα τα τμήματά του. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης έχει 19 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης επί 29 διοργανώσεων μέχρι το 59-60 όταν έγινε η Αλφα Εθνική. Θα τα ξαναπώ πάλι. Έχει 13 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης και 6 πρωταθλήματα ήταν πρωταθλήματα όλης της Βόρειας Ελλάδας. Συμμετείχαν ομάδες δηλαδή από όλη τη Βόρεια Ελλάδα τα οποία πήρε και τα 6. Συνοηθήκαμε. Τα υπόλοιπα 9 πρωταθλήματα τα μοιράστηκαν οι άλλες ομάδες. Πάμε να με τώρα. 7 να με πρωταθλήματα πόλο. 21 πρωταθλήματα μπάσκετ. 2, ένα πρωτάθλημα να με βόλεϊ και ένα να με σούπερ κάπ. Τα πρωταθλήματα να με των πιτσιρικάδων κάτω να με των 20 ετών. Αυτά δεν είναι τίτλοι. Έχει πάνω από 60 τίτλους. Να μου πει αυτός πόσους έχει, ρε. Και μιλάει με τέτοιο φράζος και σου λέει... Δεν ήξερε το 30 χρόνια ήταν τώρα, δεν ήξερε τίποτα. Όχι μόνο να είμαι αυτός, πρόσεξε να δεις. Γι' αυτό και είπα να με χθες ότι υπάρχει μεγάλη αμεοτρέπεια σε τέτοιες ηλικίες και άγνοια. Ανοίγουν λοιπόν ας πούμε το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε. Αλλά εσείς πρέπει λοιπόν ας πούμε να τους βάζετε λοιπόν ας πούμε στη θέση τους και έπρεπε να του πεις... Ποια πρωταθλήματα, ρε. Αυτά τα 220 εκατομμύρια που ο άλλος ακόμα από την πολιτεία ψάχνει να βρει λοιπόν ας πούμε το δρόμο για να κάνει παράσταση. Για να μην πάμε να με πίσω. Να μην πάμε να με πίσω όταν ο Άρης μια εβδομάδα με δύο ισοπαλίες στο συνέδεσα να είμαι και στο Λεβαδιακό. Στον τότε το πήρε, ο Μελισάν. Ο Μελισάν το πήρε τότε. Έτσι το πήρε. Ο Μελισάν το πήρε τότε. Ναι, τότε να είμαι με το Πασόκ. Η συμμορία. Κλείσε, άσε τις συμμορίες. Συμμορία είναι ταινία. Δεν ξέρω τίποτα λόγο. Άντε, να είσαι καλά. Φτάσαμε 7 και 5 πήγαμε. Γεια σου. Εμπάσχε περιπτώσει. Άντε, καληνύχτα. Γεια. Λοιπόν, με Παύλο κλείσαμε. Τι ωραία, ε. Να φύγω. Ξανάρθω αύριο. Φίλε, αύριο είμαι τέτοιο. Έχω 2 εκπομπές να κάνω, αλλά όχι 5 με 7. Έχω να κάνω 10-12 το πρωί τρόικα. Και έχω να κάνω 2-3, φίλε. Δεν χάνεται η εκπομπή 2-3, να ξέρεις. Με τον βασιλιά του παρασκηνίου, τον Όθωνα. Δεν υπάρχει. Θα τον ξεζουμίσω. Τα λένε με τον Κόλκα το μεσημέρια. Τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θα τον σκίσω αύριο, να ξέρει, με περιμένει. 2 η ώρα, δεν χάνεται η εκπομπή. Ώρα για μπλε αμέσως τώρα. Στα καπάκια Ράδιο Μαρμίτα. Αύριο. Υπάρχει φιλικό του Άρη με τον Αγροτικό Αστέρα, Σιώπης, Μαρτίνες, Βίτορ. Θα τα έχουμε όλα αυτά. Μείνετε εδώ στο Λίμπερο και θα είστε πάντα ενημερωμένοι αν είστε στο Λίμπερο για όλες τις ομάδες. Γεια σας κύριε Κιώση. Γεια σας.